Επιστρέψαμε λοιπόν για να ξεκινήσουμε τώρα την πολιτική μας συζήτηση με τους καλεσμένους μας. Κοντά μας εδώ στο στούντιο ο κύριος Γιώργος Τσόγκας από το ΣΥΡΙΖΑ. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Χαίρομαι που σας βλέπω πάλι. Και εμείς να είστε καλά. Και τη Σοφία Ζαχαράκη, αναπληρώτρια εκπρόσωπου τύπου της Νέας Δημοκρατίας. Καλησπέρα. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εγώ ευχαριστώ πολύ. Και θα ξεκινήσουμε λίγο από τον κύριο Τσόγκο για να μου πείτε λίγο πού πάμε με τη διαπραγμάτευση, καθώς παραμένει ανοιχτό αυτό το μέτωπο, φύγαν οι θεσμοί, ευεπλιστούμε τώρα με τις τηλεδιασκέψεις, μπας και υπάρξει κάποια πρόοδος στην εν λόγω υπόθεση. Και στον απόϊχο φυσικά της επιστολής που έστειλε ο κύριος Ντάιζελμπλουμ στην Ελλαδική Βουλή, όπου ξεκαθάρισε και το επιβεβαίωσε ο κύριος Τζανακόπουλος, ότι ο στόχος 3,5% πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει ότι τα αντισταθμιστικά θα έρθουν αφότου επιτευχθεί αυτός ο στόχος και όποιο υπεραπόδοση προκύψει, τότε μόνο αυτό θα πάνε σε αναπτυξιακά μέτρα. Αυτό πόσο ρεαλιστικό είναι τελικά και πόσο μακριά είμαστε μετά από αυτή τη δήλωση από το να εφαρμοστούν πράγματι αντισταθμιστικά αναπτυξιακά μέτρα? Ξέρετε, νομίζω ότι γενικά και με βάση την προδικασία που προηγήθηκε, τουλάχιστον το πρώτο γκρουπ των θεμάτων αυτών είναι, δηλαδή σε επίπεδο staff level agreement, νομίζω ότι είναι πάρα πολύ κοντά να ολοκληρωθεί. Ήδη δηλαδή εξ αυτών ένα ποσοστό περίπου στο 90% είναι συμφωνημένο και μένουν κάποια ζητήματα τα οποία θα τελειώσουν. Ποια είναι αυτά τα οποία εκκρεμούν? Θα δούμε τώρα, να μην πούμε πάρα πολλά πράγματα γύρω από αυτά. Αλλά το αφορολόγητο από ό,τι φαίνεται έχει κλείσει. Το θέμα των συντάξεων. Όλα αυτά θα τεθούν σε μια σφαιρική λογική. Σε μια λογική που νομίζω είναι ήδη τεθειμένη στο τραπέζι και αναμένονται οι διευκρινήσεις. Mm-hmm. Δηλαδή και το ζήτημα πράγματι της μείωσης του αφορολογήτου και το συντάξεων. Και από εκεί και πέρα, για παράδειγμα, το ζήτημα των συντάξεων είναι αν θα γίνει εφαρμογή άμεση ή αν θα γίνει εφαρμογή σε επίπεδο πενταετίας, σταδιακή δηλαδή η μείωση. Να, αυτό και ακριβώς, ναι. Και το αφορολόγητο, το ζήτημα του αφορολόγητου είναι πώς ακριβώς θα λειτουργήσει η αντιστάθμιση, το αντιστάθμισμα, το όφελος, το αντίμετρο που λέμε εμείς και πώς ακριβώς θα εξειδικευθεί με βάση μια. Αυτά λοιπόν είναι τα αγκάθια προς στιγμή. Ναι, έτσι. Ναι, το βασικότερο αγκάθια. Αυτά είναι περίπου. Τα βασικά ισορροπημένα, ναι. Είναι περίπου ισορροπημένα αυτά. Αλλά το πρόβλημα είναι τα εργασιακά. Το προπύργιο των εργασιακών έπεσε ή όχι? Παραμένει κόκκινη γραμμή ή φαίνεται να γίνεται πιο ροζ? Παραμένει η γραμμή, αντέχουν τα εργασιακά. Έτσι. Mm-hmm. Υπάρχει όμως και ένα ρεπορτάζ που λέει ότι τα εργασιακά θα πάνε από το 18 και μετά, ότι θα βρεθεί μια λύση άμεση σε αυτά τα δύο θέματα που είναι άμεσα οικονομικά και ότι υπάρχει μια επιθυμία από την ελληνική κυβέρνηση τουλάχιστον να σπρώξει λίγο πιο μετά τα εργασιακά. Εάν πράγματι δεν συγκλίνουν οι απόψεις τελικά, που κατά την άποψή μου θα φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, προκειμένου να μην δημιουργηθεί οποιαδήποτε παρενέργεια από την πιθανή μη συμφωνία, πιθανόν, αλλά αυτό δεν είναι πρόταση της ελληνικής κυβέρνησης μονάχα, θα είναι μια κοινή αντιμετώπιση του ζητήματος και με τους Δημούς και με τον Δημοτού. Αλλά νομίζω ότι τελικά. Οι συλλογικές διαπραγματεύσεις όμως δεν επαναφέρονται αυτόματα όπως είναι αίτημα της ελληνικής πλευράς. Απλά παρατείνεται μέχρι να δούμε τι θα κάνουμε σε ορίζοντα. Είναι το lockout. Είναι οι συλλογικές διαπραγματεύσεις. Είναι οι ομαδικές απολύσεις. Και η περισσότερο από την ελληνική πλευρά δεν είπε αναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων. Προφανώς. Ήταν και η προεκλογική σας δέσμευση. Προφανώς, ναι. Αλλά όλα αυτά τα πράγματα μαζί συνθέτουν ένα πυρήνα προβλήματος το οποίο πρέπει να λυθεί. Δεν μου είπατε όμως κάτι για το πρωτογενές πλεόνασμα και κατά πόσο είναι εφικτό να προκύψει μια υπεραπόδοση από το 18 και μετά, γιατί είναι πολύ ψηλό το ποσοστό, έτσι. 3,5% του ΑΕΠ, αντιλαμβάνομαι ότι είναι πολύ δύσκολο σε συνθήκες στασιμότητας, αν όχι ύφεση, να το καταφέρουμε. Άρα, ποια ταξιακά μέτρα τελικά θα έρθουν και αν έρθουν? Τα πράγματα γενικά είναι σχετικοποιημένα, έτσι, να το λέμε και αυτό. Δοθέντος ότι οι υποσχέσεις από τη μεριά της Νέας Δημοκρατίας ήταν και 4,5% πλέον πάνω κάτω. Σε άλλο περιθώριο ανάπτυξη, κύριε Τσόγκο, δεν θέλω να σα διακόπτω, θα αναφερθώ μετά σε αυτό. Μην το πάμε όμως και συγκριτικά. Εκεί το θέμα είναι πότε προστατευτικά, γιατί ο κόσμος δεν θέλει να αντιλαμβάνεται ότι τα πράγματα ανακυκλώνουμε και το τι κάνανε τέλος πάντων στο παρελθόν άλλοι. Δεν είναι και το ζήτημα. Το ζήτημα είναι τι κάνουμε στο εξής. Θα βγούμε από αυτό το τούνελ της ύφεσης και των αέναων ηφεσιακών μέτρων, υπάρχει μια χτίδα φωτός? Μια ελπίδα ψάχνει ο κόσμος. Εσείς την είχατε υποσχεθεί, σας θυμίζω. Εντάξει, εμείς την είχαμε υποσχεθεί και εμείς θα την τηρήσουμε. Mm-hmm. Εάν λάβουμε υπόψη ότι σχεδόν το σύνολο των εμπλεκομένων στη διαπραγμάτευση μετά την 20η Φεβρουαρίου και με τις επόμενες ημέρες, όλοι συνέκριναν σε ένα κοινό παρονομαστή. Ότι
Η επίλυση είναι πάρα πολύ κοντά. Όλοι επιθυμούν την επίλυση και μάλιστα με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Παρ' όλα αυτά, υπάρχουν ορισμένες διαδικασίες, οι οποίες πρέπει στα πλαίσια μιας διαπραγμάτευσης να επιληθούν. Μια διαπραγμάτευση η οποία όντως έχει μεικυνθεί. Έχει τραβήξει, αλλά όχι βέβαια με υπεντιότητα ΣΥΡΙΖΑ, διότι. Επιμένω όμως τα προκειμένα πλεονάσματα και δεν μου απαντάτε. Είχε πει ο κύριος Τσίπρας στον απόϊχο του Eurogroup ότι για κάθε ένα μέτρο λιτότητας αυτό θα εξορροπείται με ένα μέτρο αναπτυξιακό. Από ό,τι φαίνεται τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί μπορεί το 1% του ΑΕΠ να είναι το συνταξιδοτικό και άλλο 1% του ΑΕΠ να είναι το αφορολόγητο, η μείωση του αφορολογήτου, αλλά την ίδια ώρα μιλάμε για ένα αναπτυξιακό μέτρο που ενδεχομένως να εφαρμοστεί αν και εφόσον πιάσουμε και ξεπεράσουμε το στόχο του 3,5% πρωτογενούς πλεονάσματος. Άρα, πώς είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα να ισοσκελιστούν? Δεν έχουν μπει στη ζυγαριά από ό,τι μας έχει, όπως μας λέγανε. Παραμένει ο στόχος ότι μηδενικό δημοσιονομικός αντίκτυπος σε όλη αυτή την ιστορία, αναφορικά με τα μέτρα και τα αντίμετρα. Είναι αυτό όμως ένα ευρώ, το οποίο εξορροπείται από ένα ευρώ αναπτυξιακό μέτρο. Το ένα ευρώ, το πώς θα γίνει η κατανομή των αντίμετρων, είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει μια πολύ σπουδαία σημασία. Και αυτό δείχνει μια χαρακτηριστική πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ που προσπαθεί να εξασφαλίσει ή τουλάχιστον να μην απεμπολίσει την αριστερή του εικόνα, το αριστερό του προφίλ, γι' αυτό και ζητάει μέτρα κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής σημασίας. Παράδειγμα, κονδύλια. Ναι, ακριβώς. Δηλαδή, εδώ σημειώνονται και οι ιδεολογικοπολιτικές διαφορές. Δηλαδή, το γεγονός ότι εξωθεί ή προσπαθεί, αποπειράται, αν θέλετε, ο ΣΥΡΙΖΑ να τοποθετεί τα πράγματα σε μια κατεύθυνση κοινωνικής συνοχής, κοινωνικής προοπτικής, κοινωνικής ευαισθησίας. Έχει μια πολύ μεγάλη σημασία και αυτό θα το τηρήσουμε. Έτσι. Άρα, λοιπόν, είστε αισιόδοξοι να το καταφέρετε αυτό, γιατί έχουμε δει πολλές φορές στο παρελθόν ότι ξεκίνησε με μια άλλη προσέγγιση, διαπραγμάτευση και το τέλος κατέληξε να γίνει αυτό που ζητάνε οι δανειστές. Κοιτάξτε, η μόνη σε αυτό το σημείο που μιλάμε, η μόνη σύγκληση που μπορεί να υπάρχει στην έννοια της εξομάλυνσης των αντιθέσεων είναι ότι υπάρχει μια υπερβολική απέτηση των θεσμών ή του ΔΝΤ για αναπτυξιακά μέτρα με την έννοια των φορολογικών μειώσεων των μεγάλων εισοδημάτων. Το οποίο βέβαια. Μόνο των μεγάλων εισοδημάτων, γιατί αυτό θέλουμε να το αποσαφηνίσουμε. Ακριβώς, αυτή είναι και η διαφορά μας. Δεν είναι μόνο τους μεγαλοεπιχειρηματίες. Κατά βάση είναι. Και γενικότερα την επιχειρηματικότητα. Αυτό φαίνεται παράλογο. Κατά την επιχειρηματικότητα, μιλάμε για την. Για τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα. Ναι, όχι, δεν είναι ακριβώ. Αυτό λέω. Αξιμονούμε και αυτή η αδύναμη ακριβώς, είναι. Και είναι πιο αδύναμη από κάθε άλλη ομάδα. Συμφωνούμε απόλυτα, κύριε Ρατού. Είναι και η διαφωνία μας στο ζήτημα αυτό. Βέβαια, από εκεί πέρα, μπορούμε να αποστασιοποιηθούμε από μια αιμονή, μια ιδεοληψία, αν θέλετε, αυτού του επίπεδου με τους θεσμούς. Από την άλλη μεριά, ζητάμε την αντιστοίχηση με μέτρα κοινωνικής ευαισθησίας. Μήπως όμως θέλετε εσείς μέτρα της λογικής του ΕΦΑΠΑΞ επιδόματος που εδόθη στους συνταξιούχους ως 13η σύνταξη? Δεν ήταν και τόσο κακό αυτό. Όχι, δεν ήταν, αλίμονο. Αλλά εγώ θέλω να πω ότι αυτό ήταν ένα ΕΦΑΠΑΞ. Μόνο σε ήτανε μέτρα συμπλήρωσης οδημάτων ΕΦΑΠΑΞ χωρίς να έχουν ενδεχομένως αναπτυξιακή προοπτική άλλα μέτρα. Γιατί έχουν κλιμάκωση μια στιγμή, έχουν κλιμάκωση φορολογίας. Ενδεχομένως κάποιος να ισχυριστεί ότι έχει μια αναπτυξιακή χρειά περισσότερο. Ναι. Επισημαίνω όχι μόνο υπέρ των πλουσίων, υπέρ όλων. Συμφωνούμε και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κυρίως, που είναι από κοπαλιά της ελληνικής οικονομίας. 98% επιχειρήσεων. Η καταβολή εκείνου του ΕΦΑΠΑΞ ήταν αναγκαίο σε μια χρονική στιγμή, σε μια χρονική συγκυρία, η οποία. Θέλετε κάτι τέτοιο να ξανακάνετε? Όχι. Όχι, αυτό ήταν, δόθηκε, είχαμε μια υποχρέωση να το κάνουμε. Ήταν το πρώτο πλεόνασμα το οποίο ήταν διαθέσιμο, το οποίο επιμελήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ με τη δικιά του οικονομική πολιτική και ήταν διαθέσιμο. Από εκεί πέρα, αυτό που ζητάμε ήταν τα μέτρα να έχουν μια βαθύτητα και μια ευάθυνση στο ζήτημα της οικονομίας, που να έχουν και μια λογική αναπτυξιακή. Έτσι, με την έννοια αυτή. Αλλά παρ' όλα αυτά δεν μπορούμε να συνδράμουμε όμως. Ναι, ναι, αλλά μιλάμε και για μέτρα μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών. Έτσι, που βεβαίως, έχει μια πολύ μεγάλη σημασία. Ανακούφιση που ήταν ένα θέμα το οποίο όντως είναι ένα ζήτημα το οποίο και στην προϊόντος του χρόνου οι όποιες ελλείψεις, οι όποιες αδυναμίες θα τακτοποιηθούν με διορθωτικά μέτρα. Αυτό, ναι. Για να πάμε στην κυρία Ζαχαράκη. Ναι. Αυτό είναι συνυφασμένο πάρα πολύ και με την πολύ χαμηλή σπραξιμότητα του ΕΦΚΑ. Σας ανησυχεί αυτό? Θεωρείτε ότι θα κάνετε κάτι σχετικά με αυτό? Ναι, αλλά πέρα από αυτό είναι ένα σημείο το οποίο προφανώς είναι στην κορύφωση της κουβέντας, αλλά από την άλλη μεριά οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι η σπραξιμότητα του ΕΦΚΑ όπως διαμορφώνεται αυτή την εποχή και αργότερα δεν είναι κακές.
Θα το μάθουμε υποθέτω μεθαύριο που κλείνουν και προθεσμία. Η τάση πάντως δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητική και πώς θα μπορούσε να είναι σε ένα σύστημα το οποίο έχει αποτύχει πλήρως. Έχετε πει βέβαια πολλά. Δεν ξέρω αν έχετε κλείσει ήδη την εισήγησή σας. Μη σας διακόψω. Όχι, όχι, δίνουμε το λόγο στην κυρία Ζαχαράκη. Ωραία. Η αλήθεια είναι ότι κάθε φορά, ξέρετε, σε κάθε διαπραγμάτευση και τα τελευταία δύο χρόνια ακούμε τόνους οι οποίοι συνήθως είναι πολύ υψηλοί. Υπήρχαν και τόνοι υπερενθουσιασμού, θα έλεγα, μετά από το πρόσφατο Eurogroup και τελικά η πραγματικότητα τους προσγειώνει, μας προσγειώνει δυστυχώς, σε κάτι πολύ σκληρό. Εγώ δεν θα κάνω όλη αυτή την ιστορική αναδρομή, αλλά θα πρέπει να σημειώσω ότι από τις υποσχέσεις των 12 δις από το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης πήγαμε τελικά σε μέτρα 9 δις. Πήγαμε σε ένα αιώνιο υπερταμείο, σε 99 χρόνια δίμευσης της κρατικής περιουσίας, της περιουσίας της Ελλάδος. Από την άλλη πήγαμε σε οριζόντιες περικοπές. Κύριε Τσόκο, καταλαβαίνω ότι θα θέλατε αυτή τη στιγμή να μην είστε στη δύσκολη θέση να υπερασπιστείτε μια πολιτική η οποία έχει οδηγήσει σε οριζόντια περικοπή συντάξεων και μέσα από την αύξηση συνδρομής υπερεοπή. Από την άλλη έχουμε μόνιμο κόφτη και βάζουμε και έναν επόμενο κόφτη για την επόμενη κυβέρνηση, αν θεωρήσουμε όλοι ότι ακούμε ή τέλος πάντων ασπαζόμαστε τις δημοσκοπήσεις που φαίνεται ότι μετά το 19 θα φέρουν ή οποιαδήποτε στιγμή τέλος πάντων έρθουν οι εκλογές, θα φέρουν μια επόμενη κυβέρνηση. Εμείς τη δεσμεύουμε λοιπόν σε μια δημοσιονομική πολιτική η οποία είναι ασφεκτική. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Οικονομικών είχε πει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα του 3,5% είναι ασφεκτικά, δεν βγαίνουν. Και ξαφνικά μετά από 4 μήνες μαθαίνουμε ότι βγαίνουν και όχι μόνο βγαίνουν, από το προηγούμενο σενάριο ότι θα είναι δημοσιονομικά ουδέτερα, θα έχουμε δηλαδή το 1 ευρώ προς 1 ευρώ το οποίο αναλύσατε ήδη, σήμερα μάθαμε με μια διαρροή της επιστολής του κυρίου Ντάιζενμπλουμ προς το Ολλανδικό κοινό και θα επανέλθω γιατί έχει πολύ μεγάλη σημασία σε ποιον την απίφθινε και τη χρονική στιγμή, ότι θα είναι κάτι που θα πρέπει να υπεραποδίδει για να μπορεί να δώσει πίσω τα οποιαδήποτε αντισταθμιστικά μέτρα. Αυτό όμως το πολύ σφιχτό πλαίσιο του στόχου 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα θα δεσμεύσει την όποια κυβέρνηση και ενδεχομένως και εσάς, αν και εφόσον έρθει στα πράγματα, μετά και τις όποιες πολιτικές εξελίξεις ενδεχομένως να διαμορφωθούν. Από εκεί και πέρα όμως, ακριβώς. Μία μικρή σημείωση, αν θέλετε, και να τελειώσετε την ερώτησή σας. Γι' αυτό και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλα τα στελέχη, όπου και να βρίσκονται, εντός ή εκτός της Ελλάδος, αυτό έκανα και πρόσφατα στη Γερμανία, αυτό έκανα και στις Βρυξέλλες την προηγούμενη εβδομάδα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής των κρατών μελών, ανέφερε το ίδιο πράγμα. Ότι, και η κυβέρνηση το έχει αναφέρει, ότι είναι απαραίτητη η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων για αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο, έτσι ώστε να μπορέσει να χαρέξει και άλλες πολιτικές. Δεν είμαι σίγουρος ότι μιλάμε για τις ίδιες πολιτικές όταν μιλάμε με το ΣΥΡΙΖΑ και τις δικές μας προτάσεις. Δεν φαίνεται να βρίσκει βίκο ΑΟΤ ό,τι αφορά τη μείωση του στόχου ή τα πρωτογενή πλεονάσματα. Φαντάζομαι ότι και η ελληνική πλευρά διαπραγματεύεται κάτι τέτοιο ή τουλάχιστον προσπάθησε να διαπραγματευτεί κάτι τέτοιο. Δεν φάνηκε να το πέτυχε, διότι το έχει δεχτεί σε όλα τα κείμενα. Το έχει δεχτεί σε όλα τα κείμενα, αλλά δεν το δέχτηκε στο γύρο του 5 Δεκεμβρίου. Αν αυτό ή όχι, αν ή αποτελεί πεδίο διαπραγμάτευση και η μείωση του στόχου ή τα πρωτογενή πλεονάσματα, φαντάζομαι και αυτό δεν το έχουμε δώσει έτσι να πέσει. Να τελειώσω, αν θέλετε, την πρώτη εισήγηση και να σας πω ότι από 5 Δεκεμβρίου, γιατί έχει πολύ σημασία ο χρόνος για να έρθουμε και στις υπόλοιπες εκλογικές αναμετρήσεις, οι οποίες είναι εν εξελίξει στην Ευρώπη. Από 5 Δεκεμβρίου, που είχαμε δέσμευση δημόσια του Πρωθυπουργού ότι αυτό το πράγμα θα έχει κλείσει, πήγαμε στο Φεβρουάριο, απλά αφήνουμε το τενεκεδάκι και πάει παρακάτω. Είχαμε πει για τον Μάρτιο ότι είναι μια κρίσιμη ημερομηνία, μια ημερομηνία ορόσημο, γιατί έχουμε σε εκκρεμότητα και το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, έτσι ώστε να μπούμε σε αυτόν τον ενάρετο κύκλο στην οικονομία. Δεν ακούμε τίποτα για όλα αυτά, δεν ακούμε τίποτα για το χρέος και πάμε ακόμη πέρα κάτω. Και ξέρετε τι φοβάμαι ότι θα συμβεί. Την 20η Μαρτίου θα έχουμε πάλι μια επιβεβαίωση ίσως μιας προόδου. Μιας προόδου σε τι? Μιας προόδου στα πράγματα τα οποία είχαμε υποσχεθεί να κάνουμε. Είχαμε 105 προαπαιτούμενα το Δεκέμβριο. Και είχαμε συμπληρώσει μόνο 30% των υποσχέσεων που είχαμε δώσει ήδη εμείς. Έχουμε μεταρρυθμίσεις οι οποίες είναι εν εξελίξει ή σε εκκρεμότητα. Έχουμε ιδιωτικοποιήσεις οι οποίες είναι σε εκκρεμότητα. Από την άλλη πλευρά όμως, η Νέα Δημοκρατία έχει μιλήσει και για μείωση της φορολογίας. Και αυτό εμένα, τουλάχιστον στο μυαλό μου, κάνει να καταλαβαίνω και να το συγκρίνω με τα αντισταθμιστικά μέτρα για τις φορολογικές αποκλιμακώσεις. Και αυτό, φαντάζομαι, άμα δεσμεύσει και εσάς αυτό το σφιχτό δημοσιονομικό πλαίσιο 3,5% πρωτογενές πλεώνασμα, και εσείς θα δυσκολευτείτε να αποκλιμακώσετε τη φορολογία και να εφαρμόσετε μια αναπτυξιακή πολιτική. Άρα, μήπως
καταραίει εντός εισαγωγικών και το αφήγημα της Νέας Δημοκρατίας. Ακούστε πρώτα απ' όλα για μια φορολογία. Τη σημαντική θεωρώ λεπτομέρεια ως προς τη δέσμευση την οποία έκανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ. Εκεί ήταν η πρώτη φορά που ανέφερε το κοστολογημένο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας με την δέσμευση για την αποκλιμάκωση των φορολογικών συντελεστών και για τα φυσικά πρόσωπα όσον αφορά τον έμφυα, αυτό δηλαδή που αφορά πολύ κόσμο, αλλά και για τη φορολογία επιχειρήσεων, γιατί άκουγα νωρίτερα που κάνετε μια συζήτηση με τον συντάκτη του Insider και λέγατε για την μικρομεσαία επιχείρηση, λέγατε λοιπόν και για το κομμάτι του επιχειρηματία, ο οποίος αυτή τη στιγμή, ή του ενδυνάμει επενδυτή, ο οποίος θα σκέφτεται την Ελλάδα. Με 29% η φορολόγηση των επιχειρήσεων και με 100% προκαταβολή φόρου και με όλες αυτές τις ασφαλιστικές φορές, αν θέλεις εσύ να έχεις 2, 3, 5, 6, 7, δεν ξέρω και εγώ πόσα άτομα θα θελήσεις να έχεις στη δουλειά σου, πώς θα μπορέσεις να επιβιώσεις έχοντας και όλες τις υποχρεώσεις γύρω σου, το ΦΠΑ και τις λοιπές υποχρεώσεις τις οποίες έχει μια επιχείρηση. Άρα λοιπόν θα αλλάξει κάτι. Λοιπόν. Εγώ αυτό λέω με τη Νέα Δημοκρατία. Δεδομένου ότι οι στόχοι οι ίδιοι θα είναι, εν πάση περιπτώσει έτσι φαίνεται τουλάχιστον, γιατί οι εταίροι μας δεν φαίνονται τόσο διαλλακτικοί ώστε να μας δώσουν έτσι ένα πιο ευέλικτο στόχο σε ό,τι αφορά το προγραμματικό κομμάτι. Γιατί χάσαμε όμως αυτό το περιθώριο του χρόνου. Γενναία, ο κ. Στόκας είπε ότι υπήρξε μία απώλεια χρόνου. Αυτή η απώλεια χρόνου. Εντάξει, εσύ το λέτε ανυπότερα. Εγώ θεωρώ ότι ουσιαστικά φτάσαμε στο να παίρνουμε αποφάσεις με την πλάτη στον τοίχο. Φτάσαμε να παίρνουμε αποφάσεις με την πλάτη στον τοίχο όταν τον Ιούλιο θα πρέπει να δώσουμε 6,1 δις για την πληρωμή ομολόγων. Και φτάσαμε με την πλάτη στον τοίχο όταν όλοι αυτοί με τους οποίους διαπραγματευόμαστε έχουν μπει σε εκλογικό κύκλο. Οι Ολλανδοί, γιατί ο κ. Ντάιζεμπλουμ μιλούσε και στο Ολλανδικό κοινό σήμερα, τους είπε ότι πρέπει να έχει υπερπλεώνασμα η Ελλάδα για να δώσει τα αντισταθμιστικά. Μετά θα είναι οι Γάλλοι, μετά θα είναι οι Γερμανοί. Γιατί αφήσαμε λοιπόν. Προφανώς. Και ερχόμαστε τώρα πιεσμένοι και από τις δικές μας επιχρεώσεις και από τις δικές τους υπερβολικές απαιτήσεις, τις έχουμε ξαναζήσει και στο παρελθόν. Σε αυτό θέλω να πείτε. Αν θεωρείτε ότι είναι μόνο ευθύνη της ελληνικής πλευράς το γεγονός ότι έχει χρονίσει διαπραγμάτευση, αν βρίσκεται ότι υπάρχει κάποια επαιτειότητα και στην πλευρά των θεσμών ή του Δουνουτού, είναι κάποιες από αυτές οι τους υπερβολικές και αν είναι, ποιες είναι αυτές σύμφωνα με τη Νέα Δημοκρατία. Τα νέα μέτρα που δεν υπήρχαν πριν, δεν υπήρχε η απέτηση για τη μείωση φορολόγου του και μάλιστα αν είναι από την εισαγωγική κλίμακα του 22%, μιλάμε τώρα για ποσά τα οποία είναι ανέτια υψηλά. Ποιος θα μπορέσει να ανταπεξέλθει? Έβλεπα, εγώ είμαι δημόσιος υπάλληλος. Έβλεπα λοιπόν το τι θα χρειαστεί να πληρώσω με τη μείωση φορολόγου του και είναι σχεδόν ένας μισθός. Εννοώ στο έτος, έτσι. Ένα πολύ ψηλό καινούριο άθος, ένα καινούριο βάρος για τον κάθε μισθωτό. Πάμε λοιπόν και στη μείωση της προσωπικής διαφοράς. Υπήρχε στο τραπέζι ένα χρόνο πριν. Γιατί λοιπόν δεν άκουγαν αυτές τις παρενέσεις, αν θέλετε, και της αντιπολίτευσης, έτσι ώστε να κλείσει η διαπραγμάτευση και να μην έχουν αυτή τη στιγμή τις υπερβολικές και συχνά παράλογες, θα έλεγα, απαιτήσεις οι δανειστές. Πάντα τις είχαν όμως και ξέρετε, αυτή την πρακτική και την τακτική την ακολουθούσαν. Κάτι που πρέπει να μαθαίνουμε όμως. Αν επαναλαμβάνουμε το ίδιο λάθος και χτυπάμε το κεφάλι μας στον τοίχο συνέχεια. Να κάνω λίγο τον δικηγόρο του διαβόλου. Όμως η Νέα Δημοκρατία έχει μιλήσει και για περικοπή δαπανών και οι συντάξεις. Καλώς κακώς είναι δαπάνες. Και αφού έχετε δεσμευτεί για μείωση φορολογικών βαρών, καταλαβαίνει κανείς ότι η μείωση των συντάξεων ενδεχομένως και να περάσει ως μια διαρθρωτική μεταρρύθμιση περικοπής δαπανών. Δεν είναι έτσι, γιατί αναφέραμε ακριβώς τα σημεία. Η Νέα Δημοκρατία δεσμεύεται ότι δεν θα προβεί σε περαιτέρω μειώση συντάξεων. Για αρχή το υποθετικό σενάριο, γιατί ξέρετε και τα μαγικά ραβιά, όποιοι τα έχουν υποσχεθεί, δεν μπόρεσαν τελικά να τα εφαρμόσουν. Οπότε θα πρέπει οποιαδήποτε στιγμή αναλάβει η Νέα Δημοκρατία διακυβέρνηση της χώρας να δούμε σε ποιο σημείο θα βρισκόμαστε. Σε ποιο σημείο θα βρισκόμαστε στον οικονομικό περίγυρο και στο τι κατάσταση θα έχει παραλάβει. Όμως, οι περιοχές αυτές οι οποίες είχε ήδη αναφέρει δεν ανέφεραν ποτέ περικοπές συντάξεων στην Θεσσαλονίκη. Ανέφερε τα σημεία τα οποία θα μπορούσε να γίνει η εξοικονόμηση του 1,5 δις έτσι ώστε να μπορέσουν να δοθούν αυτές οι φορολογικές απαλλαγές. Δεν ανέφερε ποτέ. Αν τεθεί εμφατικά πάλι από τους εταίρους, όπως κάθε φορά το έχουμε δει με τις διαπραγματεύσεις που μας θέτουν υπερβολικές απαιτήσεις, ακόμα και αν δεν το θέλει. Φαντάζομαι καμιά ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να παίρνει σκληρά μέτρα, γιατί ψηφίζεται από τον ελληνικό λαό. Αν και εφόσον λοιπόν το θέσουν εμφατικά και πάλι, περαιτέρω μείωση συντάξεων, γιατί θεωρούν ότι το συντοξιδοτικό στην Ελλάδα είναι μη βιώσιμο. Έχουν πει ότι απορροφά ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ σε σχέση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Τι θα κάνει τότε η Νέα Δημοκρατία? Οποιαδήποτε συμφωνία έχει αυτή τη στιγμή αποφασιστεί, γιατί μη φοβάστε, θα έχει αποφασιστεί. Θα είναι τώρα, θα είναι λίγο μετά. Απλά θα μοιράσουν λίγο τα δεδομένα για να πείσουν και τους βουλευτές τους αλλά και το εσωτερικό κοινό ότι διαπραγματεύτηκαν. Την έχουμε ξαναδεί αυτή την τακτική. Θα πρέπει
και όπως σας είπα, χωρίς μιλώντας πάντα υποθετικά, να δούμε την κατάσταση εκείνη τη στιγμή. Σίγουρα όμως, μια κυβέρνηση η οποία θα είναι μεταρρυθμιστική, θα κάνει αυτά τα οποία υπόσχεται. Και συγγνώμη, αυτό έχει σημασία. Όταν λες και έχεις δεσμευτεί για 4,8 δις αποκρατικοποιήσεων, των ιδιωτικοποιήσεων, μέσα στα 2 χρόνια και τελικά έχεις μέχρι τώρα συλλέξει 500.000 ευρώ, μισό εκατομμύριο. 500 εκατομμύρια, συγγνώμη, είναι για να είμαστε ακριβείς. Το πρόγραμμα αποκρατικοποιήσεων πάντοτε δεν είχε πάει λίγο πίσω διαχρονικά εν μέσω μνημονίων. Εγώ δεν θυμάμαι να είχαμε εκτοξευθεί, να είχαμε διεκτόξευση σε ό,τι αφορά τις αποκρατικοποιήσεις. Όποια λάθη, προσέξτε, για να μην οριοποιούμε οποιαδήποτε κατάσταση, η διακυβέρνηση έχει μέσα και κάποιες φορές υποχωρήσεις. Και επίσης έχει και κάποιες καθυστερήσεις, τις οποίες και έχουμε παραδεχτεί. Συγχρόνως όμως, εγώ δεν μπορώ τώρα να τα εξισώσω όλα και να πω ότι αυτοί οι οποίοι έχουν ήδη έτρεξαν τη ΔΕΣΦΑ, έτρεξαν την ΤΡΕΝΟΣΕ, έτρεξαν το ελληνικό και τώρα τι βλέπουν, ένα ελληνικό το οποίο λιμνάζει 2 χρόνια, έχουμε 3.000 πρόσφυγες μέσα στην εγκατάσταση και δεν έχουμε βγάλει ακόμα από πλευράς δημοσίου τις απαραίτητες προϋποθέσεις, τα προαπαιτούμενα για να προχωρήσει η ιδιωτικοποίηση. Στη ΔΕΣΦΑ τι είχαμε, ναυάγιο και τελικά επαναπροκυρήσεται ο διαγωνισμός στο 66%. Τι είχαμε στην περίπτωση της ΤΡΕΝΟΣΕ, 45 εκατομμύρια τελικά πώληση και αναμονή. Περίπου όσο δόθηκε και το tax bit δηλαδή στον ξένο επενδυτή. Μάλιστα. Άρα αυτό εμένα μου δείχνει και μου δείχνει, μου είναι πρόδειλο, ότι υπάρχει μια αμφιθυμία, ειδικά στο κομμάτι των μεταρρυθμίσεων και των ιδιωτικοποιήσεων. Κύριε Τσόγκα, μια τελευταία τοποθέτηση, ναι. Και επ' αυτού θέλω να μου πείτε αν πράγματι τελικά ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει μια έτσι αλλεργία στις αποκρατικοποιήσεις κάθε είδους ή όχι. Ξέρετε, οι συμφωνίες, συμφωνίες τηρούνται, ο ΣΥΡΙΖΑ τηνεί τα συμπεφωνημένα. Αυτή είναι η ιστορία και η αντίληψη της Νέας Δημοκρατίας, προσέξτε, φαντάζομαι το πρόβλημα πιο πολύ κάτι από το να ιδεοληψία της Νέας Δημοκρατίας προσπαθεί να μεταφερθεί σαν ιδεοληψία του ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό είναι ένα έργο το οποίο το έχουμε δει συχνά, δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε. Mm-hmm. Προσέξτε τώρα, είναι σχήμα οξύμορο. Αυτοί οι οποίοι έφεραν τη χώρα εδώ που έφεραν, που ήρθε η χώρα, που μπήκε κάτω από την εποπτεία, που έχασε στρατηγικά σημεία της ύπαρξής της, της πολιτιακής της, του πολιτιακού της ελέγχου. Να λέμε τώρα λοιπόν ότι για αυτά τα πράγματα αυτή ο ΣΥΡΙΖΑ. Είναι απίστευτο πολιτικό θράσος να μιλάμε με αυτή τη λογική και να κουνάμε το δάχτυλο στο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος παρέλαβε τη χώρα με 25% μειωμένο ΑΕΠ, με 27% ανεργία και με ένα success story, το οποίο είναι το μεγαλύτερο ψεύδος που εκφράστηκε πολιτικά ποτέ. Γιατί? Διότι το 2014, όταν ο κ. Σαμάρας έλεγε ότι οδεύουμε... Το πάτε συνέχεια στο παρελθόν πάντως. Ναι. Εγώ επιμένω να ρωτώ. Γιατί όλο και το παρελθόν έχει μια σημασία, γιατί είναι μια ιστορία γι' αυτό. Εντάξει, έχει μια ιστορία, ναι. Αλλά τα έχουμε ακούσει, τα γνωρίζουμε μερικά, ναι, από αυτά τα οποία ενδεχομένως να ισχύουν μερικά, αλλά να είναι μέρος ενός πολιτικού αφηγήματος. Από εκεί και πέρα. Τι να πω για τις 12 μειώσεις που έκανε η Δημοκρατία που δεν το δέχεται. Τα πράγματα μόνο του, οι καταστάσεις και οι αριθμοί. Βλέπουμε σήμερα ότι βγήκαν στοιχεία από τη ΓΕΣΕ που δείχνουν ότι πραγματική ανεργία είναι κοντά στο 30%. 29,5%. 29,6%. Αυτό είναι εκτίμηση. Δεν είναι ακριβέ αυτό. Πόσο ικανοποιημένη είναι μέρο που συλλόγω. Προφανώ με 30% δεν είναι. Με το 55% ευέλικτα μορφέ απασχόληση. Ένα λεπτό. Αυτό δεν τα εισήγαγε ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε καμία περίπτωση δεν είπαμε ότι ευθύνεστε γι' αυτό, αλλά ευθύνεστε για τη διαχείριση του πράγματος. Προφανώ. Είναι ένα αριστερό κόμμα και ο κόσμο δεν ρωτάτε. Αν δεν μπόρεσε ο ΣΥΡΙΖΑ να μειώσει την ενεργεια που είχε δεσμευτεί γι' αυτό, γιατί ήταν και ένα κόμμα το ισοζύγιο της Εργάνη υπέρ των ευπαθέστερων κοινωνικών ομάδων. Και βλέπετε ότι αντί να μειώνεται και να αποκλιμακώνεται, ή μένει στα επίπεδα, ή βλέπουμε να αυξάνεται. Τι απάντατε σε αυτόν τον κόσμο που ευλόγως αναρωτιέται γι' αυτό? Προφανώς είναι στόχος η μείωση της ανεργίας και αυτό είναι μέσα στο κομμάτι της πολιτικής. Κεντρικός στόχος. Η μείωση της ανεργίας έχει ήδη πραγματοποιηθεί. Από 27% είναι στο 22,6%. Αυτό που είπε η ΓΕΣΕ είναι εκτίμηση με μια αλληλογική, μια πραγματικότητα που μπορεί να υπάρχει ή να μην υπάρχει. Αλλά προσέξτε. Τα επίσημα στοιχεία δεν καταγράφουν τους απασχολούμενους με μαύρη εργασία, ναι, τους ανθρώπους οι οποίοι είναι με μερική απασχόληση. Οι εργάνοι, ακούστε. Οι εργάνοι δεν περνάνε ζωή. Οι εργάνοι είναι επίσημο στοιχείο, δεν το αμφισβητούμε. Όταν λέει ότι κατεγράφησαν για πρώτη φορά 24.938 νέες θέσεις εργασίας απασχόλησης υπεράνω άνω των
επιπλέον των αποχωρησάντων είναι το μεγαλύτερο ποσοστό που έχει πραγματοποιηθεί από το 2001. Δεν το λέω εγώ. Και τον Ιανουάριο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό απώλειας εργασιών τώρα, κύριε Τσόγκο. Δεν είναι πράγματα που πρέπει να. Και τη μερική απασχόληση. Και εδώ είναι το μεγάλο πρόβλημα. Είμαστε και με 300 ευρώ μισθό. Η μερική απασχόληση είναι φαινόμενο τη τελευταία. Βέβαια, προϋφίσταται, αλλά η αύξηση της τελευταίας τετραετίας. Δεν είναι, παρόλα αυτά, η μερική απασχόληση είναι στο 45% περίπου, αν δεν κάνω λάθος, στο 55% του συνόλου. Και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορεί να το αποφύγει. Αλλά παρόλα αυτά, οι καταγραφές που γίνονται συμπεριλαμβάνουν και αυτή την ποσοστιαία μεταβολή και των ευέλικτων μορφών εργασίας. Έτσι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ και τους δύο που ήσασταν εδώ. Πρέπει να πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Εμείς επιστρέφουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν εδώ και οι δύο. Εμείς επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά και από τώρα.